ότι τα τελευταία γεγονότα με τον φωνικό σεισμό ενδεχομένως να καθυστερήσουν τις εκλογές στην Τουρκία, αλλά και να μαλακώσουν την προκλητική στάση της χώρας απέναντι στην Ελλάδα. Η διπλωματία λοιπόν των σεισμών αλλάζει ή όχι την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας. Θα πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Το βλέμμα λοιπόν του Ερντογάν στράφηκε αυτές τις μέρες στο εσωτερικό. Θεωρείς ότι αυτό θα έχει διάρκεια και κατά πόσον θα επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική? Κοιτάξτε, οι φωνές που έχουν ακουστεί στην Ελλάδα έχουν ακουστεί και στο παρελθόν. Το 1999, στη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών. Καλός ή κακός, η διπλωματία και οι διεθνείς σχέσεις δεν επηρεάζονται από τους σεισμούς, αλλά από εθνικά συμφέροντα. Συνεπώς, η τουρκική πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε στο Αιγαίο, ούτε στο Κυπριακό, ακόμη και αν χάσει ο Ερντογάν. Δηλαδή, ακόμη και αν αυτή η τραγωδία του προκαλέσει τέτοιο κόστος, είτε μετακινήσει είτε όχι τις εκλογές, που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εξουσίας. Γιατί? Διότι αν έρθουν στην εξουσία οι κεμαλιστές, ήδη κατηγορούν τον Ερντογάν ότι δεν μας έχει αρπάξει ακόμη 2-3 νησιά στο Αιγαίο, άρα είναι δηλώς, και ήδη θεωρούν ότι το Κυπριακό έχει επιληθεί το 1974, και υπάρχει και μια τρίτη διάσταση. Οι κεμαλιστές θα ακολουθήσουν δυτικό στροφή, εκ νέου πορεία δηλαδή με τις ΗΠΑ, και μέσα στα ανταλλάγματα βεβαίως που θα ζητήσουν δεν θα είναι μόνο τα F-16, αλλά και δικές μας υποχωρήσεις τόσο στο Κυπριακό όσο και στα θέματα του Αιγαίου. Συνεπώς, όλα αυτά είναι ψευοποθισμοί τους οποίους έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν, και μάλιστα από τη διπλωματία των σεισμών είχε προκύψει και η τραγωδία του σχεδίου Ανάνη. Αυτή τη στιγμή όμως, εάν έρθει ένα νέο σχέδιο και απορριφθεί, θα είναι το τέλος του Κυπριακού προβλήματος, και βεβαίως το τέλος του Κυπριακού προβλήματος, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, ανοίγει τις πύλες για να μπορεί ελεύθερα η Τουρκία να διεκδικήσει το Αιγαίο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η Τουρκία, γιατί να μην εξάγει ακριβώς αυτό το πρόβλημα στο Αιγαίο και στο Κυπριακό μετά από 2 και 3 μήνες? Οι εκλογές είναι τον Μάιο. Μέχρι τον Μάιο θα περάσουν σχεδόν τρεις μήνες. Συνεπώς, εάν ο Ερντογάν βλέπει στους επόμενους 2 μήνες ότι έχει πρόβλημα λόγω των σεισμών, 2 πράγματα θα πράξει. Το πρώτο είναι να συνεχίσει την κλιμάκωση στο Αιγαίο, ενδεχομένως και στην Κύπρο, υπό την έννοια ότι στην Κύπρο, γιατί δηλαδή να μην προχωρήσει και να, σε ένα νέο επικισμό και στο άνοιγμα της αμοχώς του, προκειμένου να δώσει προοπτική και ελπίδα, νέα γη σε όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Αυτά θα πρέπει να μελετήσουν η Αθήνα και η Λευκοσία, και ειδικότερα η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από αύριο, αντί να ζει με τους ευσεβοποθισμούς της διπλωματίας των σεισμών και όσα έλεγαν κατά το παρελθόν που οδήγησαν σε νέα τετελεσμένα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο. Συνεπώς, Γιάννο, η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει την ένταση για να εκτονώσει την κρίση στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, λόγω του προβλήματος, ναι, ενδέχεται να μην είναι τόσο προκλητική όσο ήταν στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγκατελείπει το νεοοθωμανικό της όραμα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι ψευοποθισμοί. Μάλιστα. Και λέμε ότι οι κεμαλιστές, αν δεν είναι χειρότεροι, θα είναι το ίδιο επιθετικοί όπως και ο Ερντογάν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Σφοδρή αντίσταση.